πάρει επανδέξεις στο περιθώριο. Μην ανακατεύεσαι. Κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα! Με δρόμενα στο κέντρο του Ηρακλείου, παράσταση διαμαρτυρίας στην περιφέρεια, το Δήμο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, συνέχισαν σήμερα τρίτη μέρα κατάληψη οι μαθητές του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, που αντιδρούν στην υποβάθμιση, όπως λένε, της προσπάθειάς τους και την αδιαφορία της πολιτείας, όπως τόνισαν, για ζητήματα που θα έπρεπε να είναι λυμένα και πάντως αυτονόητα, όπως το κτηριακό. Παλεύουμε για τα αυτονόητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η τέχνη είναι ο πολιτισμός της χώρας μας και πρέπει να όλοι να επενδύσουμε στην τέχνη. Το σύνθημα που δεν άφησαν να φωνάξουν, 18 στα 19 είμαστε ακόμα στην Ποντικοφολιά. Εσείς που τώρα κοιτάτε τον αγώνα, έλατε να παλέψουμε με τέχνη και με χρώμα. Μαθητές μαζί με γονείς, εκπαιδευτικούς και τη στήριξη ΕΛΜΕ και εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κινητοποίησαν και ζήτησαν άμεση ανταπόκριση και στο αίτημα της παροχής εργαστηριακού εξοπλισμού, που όσος υπάρχει είναι μόνο από στήριξη του Δήμου, της Περιφέρειας και των ίδιων των μαθητών. Αφού το Υπουργείο μέχρι σήμερα, συνεχίζοντας όπως είπα να τα αντιμετωπίζει ως σχολεία δεύτερης κατηγορίας, δεν έχει φροντίσει για την παραμικρή στήριξη. Έχουμε αναλάβει πάρα πολλές ευθύνες να τις κάνουμε από μόνοι μας, να φτιάξουμε πράγματα μόνοι μας. Αλλά δεν μπορούμε άλλο. Ζητάμε καθημερινά πράγματα, ζητάμε αίθουσες, ζητάμε υλικά για τα εικαστικά. Δεν έχουμε τίποτα. Στα σχολεία δεν έχουμε τίποτα. Στηρίζει τους μαθητές στο δίκαιο αγώνα τους για ασφαλή και σύγχρονη στέγη που να καλύπτει τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Τα παιδιά είναι ειρηνικά, πολιτισμένα. Ζητάμε τα προβλήματα και το αυτονόητο. Παλεύουμε τόσα χρόνια για το αυτονόητο. Αυτό είναι το πράγμα το οποίο πρέπει να αλλάξει. Επιπλέον, με οργή τοποθετήθηκαν και κατά του Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο εξισώνεται με το Απολυτήριο Λυκείου το πτυχίο από καλλιτεχνικές και δραματικές σχολές, εξηγώντας πώς αυτό επηρεάζει τόσο τους καθηγητές που τους διδάσκουν, αλλά και τη ζωή των ίδιων των μαθητών που ξεκίνησαν από το καλλιτεχνικό σχολείο και σκέφτονται τις τέχνες ως το χώρο που επιθυμούν μελλοντικά να αποκατασταθούν επαγγελματικά. Είμαστε δίπλα και μπροστά σε αυτόν τον αγώνα και θα συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων όλων των συναδέλφων της καλλιτεχνικής παιδείας και βεβαίως και των παιδιών. Όταν η ίδια η πολιτεία λοιπόν υποτιμά τα πτυχία της τέχνης, τα παιδιά πρέπει να ξεσηκωθούν, γιατί είναι μελλοντικοί καλλιτέχνες, τουλάχιστον η μισή από αυτούς.